Αγαπημένοι μου φίλοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Παράλληλων Μονολόγων, μία εκπομπή για το θέατρο. Είμαι η Κατερίνα και μαζί θα κάνουμε αυτό το όμορφο ταξίδι για το θέατρο. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, κάντε την τώρα, κάνοντας κλικ στο καμπανάκι και στο λογότυπο για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο των Παράλληλων Μονολόγων και όλων των εκπομπών της 7Arts, όπως επίσης να μας κάνετε follow στο Instagram και να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook 7Arts. Στο προηγούμενο επεισόδιο ασχοληθήκαμε με το Ευρωπαϊκό Θέατρο της Αναγέννησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό κομμάτι του Θέατρου της Αναγέννησης, που δεν είναι άλλο από το Θέατρο της Αναγέννησης στην Αγγλία, το οποίο αποτελεί μια πολύ σπουδαία πτυχή της παγκόσμιας ιστορίας του θεάτρου και έμεινε γνωστό με το όνομα Ελισαβετιανό Θέατρο. Ως Ελισαβετιανή ορίζεται η περίοδος της βασιλείας της Ελισάβετ της Πρώτης από τα μέσα του 16ου αιώνα. Πολλές από τις παραστάσεις πραγματοποιούνταν εντός του παλατιού, στην αυλή, καθότι η Ελισάβετ ήταν ιδιαίτερα θεατρόφιλη, με κυρίαρχα είδη τις ηθολογίες. Οι ηθολογίες ήταν ένα είδος που ήταν επηρεασμένο από βιβλικές έννοιες, όπως είναι η αρετή και η κακία, και ο θίασος ήταν αποτελούμενος από μαθητές εκκλησιαστικών σχολών. Και επίσης το λαϊκό ρομαντικό δράμα, που η θεματολογία του αντλούνταν από θρύλους και παραδόσεις εκείνης της εποχής. Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές είδος θεατρικού εκείνης της εποχής ήταν τα ιντερλούδια. Τα ιντερλούδια ήταν σκέτς ή μονόπρακτα. Τα εκτελούσαν οι ηθοποιοί, οι οποίοι λειτουργούσαν υπό την προστασία κάποιων ευγενών που τους χορηγούσαν. Ηθοποιοί οι οποίοι αποτέλεσαν τη μαγιά για πολλοί εξέχοντα μέλη θειάσων της μετέπειτα περίοδου. Άλλο ένα είδος θεατρικού δρόμενου ήταν οι μάσκες, που ονομάστηκαν έτσι γιατί υπήρχε χρήση προσωπείων και μάλιστα ιδιαίτερα φανταχτερών, όπως επίσης γενικότερα φανταχτερών κουστούμιών και σκηνικών. Οι Ben Johnson και η Nico Jones αποτέλεσαν ένα σημαντικό ντουέτο εκείνης της εποχής, στο οποίο ο πρώτος ήταν εκείνος που έκανε τη συγγραφή των έργων και ο δεύτερος κατασκεύαζε τα σκηνικά και το υλικό κομμάτι της παράστασης. Βέβαια, αργότερα ήρθαν σε σύγκρουση, διότι τα σκηνικά που κατασκεύαζε ο Jones ήταν τόσο φανταχτερά που έκλεβαν κυριολεκτικά την παράσταση και τραβούσαν την προσοχή του θεατή από το θέαμα. Και εδώ συναντάμε την επιρροή του Μπαρόκ, το οποίο ήταν το κύριο και το κυρίαρχο ρεύμα της εποχής που αντάμωσε με όλες τις μορφές τέχνης, και στο θέατρο θεμελιώνει τη θεώρηση του θεάτρου Mundi, δηλαδή ότι όλος ο κόσμος είναι μία σκηνή. Βασική επιρροή του ρεύματος του Μπαρόκ στη δραματουργία είναι η έντονη πομπόδης θεατρικότητα, η οποία καλεί το θεατή να εμπλακεί συναισθηματικά με τα όσα βλέπει, όπως επίσης οι έντονες εναλλαγές και το πάντρεμα του κωμικού με το τραγικό. Από πού όμως ήταν εμπνευσμένη η θεματολογία των έργων της εποχής? Ήταν δύο οι κυρίαρχες πηγές. Η μία ήταν τα Chronicle Play και η δεύτερη ήταν το Broadsheet Drama. Τα Chronicle Play, λοιπόν, είναι ένα είδος το οποίο έχει να κάνει με άντληση θεματολογίας από αληθινά γεγονότα, από πράγματα δηλαδή που ήδη είχαν συμβεί, ή από κάποιες παραδόσεις και θρύλους, όπως την πασίγνωστη ιστορία του βασιλιά Αρθούρου, όπως επίσης και πραγματικά πρόσωπα τα οποία ενέπνεαν τη δημιουργία ηρώων στα θεατρικά έργα. Από την άλλη έχουμε το Broadsheet Drama, που εμπνεόταν από τα σκανδαλιστικά νέα της εποχής, από διάφορες ιστορίες και εγκλήματα που καταγράφονταν στις τοπικές φυλάδες. Και εδώ σημειώνεται η κατασκευή χώρων θεατρικών, οικοδομημάτων δηλαδή, με πρώτο που κατασκευάστηκε το Theater, αργότερα έχουμε το Curtain, το Swan και το πασίγνωστο θέατρο Globe,
Ο κατασκευαστής τους ήταν ο Μπερ Μπέιτς με τους γιους του. Ο Μπερ Μπέιτς ήταν ξυλουργός και είχε απίστευτο μεράκι με το θέατρο και αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στην κατασκευή θεατρικών χώρων. Στο θέατρο Globe, λοιπόν, έχουμε την πρώτη εμφάνιση έργων του Σέξπιρ, ανεβασμένα ως παραστάσεις. Ένα θέατρο που καταστράφηκε σε πυρκαγιά, επαναδημιουργήθηκε και τελικά έκλεισε οριστικά το 1642, όταν και έκλεισαν όλα τα θέατρα του Λονδίνου. Λόγω του ότι δεν έχει διασωθεί κάποια πηγή που να μας δηλώνει πώς ήταν η κατασκευή του θεάτρου, παρά μόνο ένα σκίτσο του Johannes de Witt από όταν είχε επισκεφτεί το θέατρο Σουάν, εικάζουμε ότι η κατασκευή του είχε ως εξής. Ήταν ξύλινη κατασκευή που θύμιζε χώρο πανδοχείου, ανοιχτό, όπου στη μέση υπερυψωμένα βρισκόταν η σκηνή. Περιμετρικά υπήρχε κάτι σαν αυτό που λέμε αρένα σήμερα στις συναυλίες, όπου βρίσκονταν οι όρθιοι θεατές, και πίσω δύο ή τρεις σειρές, όπου βρίσκονταν οι καθήμενοι. Στη σκηνή υπήρχε ένας χώρος με πόρτες όπου οδηγούσαν στα παρασκήνια και στην κορυφή του υπήρχε ένα κατασκεύασμα σαν πύργος, στον οποίο ηχούσε μία τρομπέτα όταν άρχιζε η παράσταση και καθ' όλη τη διάρκειά της κυμάτιζε μία σημαία. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό που εικάζουμε ότι υπήρχε, η απεικόνιση του έναστρου ουρανού, μπλε με χρυσά αστέρια, στην οροφή της σκηνής. Οι θείες οι οποίοι συμμετείχαν στα θεατρικά δρόμενα της εποχής, αποτελούμενοι πάντα από άνδρες, ήταν οι ενήλικοι, η θείαση των ενηλίκων και η θείαση των αγοριών. Η θείαση των ενηλίκων με πιο σπουδαίο το θείασο της βασίλισσας, Queen's Men, έπειτα ήταν ο θείασος του ναυάρχου, Admiral's Men, και ο θείασος του αρχιθαλαμιπόλου, Chamberlain's Men. Και έπειτα είχαμε τους θειάσους των αγοριών, οι οποίοι αποτελούνταν από αγόρια των εκκλησιαστικών σχολών, ήταν τα αγόρια του Αγίου Παύλου και τα αγόρια των Black Friar. Το καθεστώς, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν τα θεατρικά δρόμενα, τα διαδικαστικά τους δηλαδή, ήταν ο εξής. Η θείαση βρίσκονταν κάτω από την χορηγία και την προστασία κάποιων εύπορων πολιτών, κάποιων ευγενών, με τους οποίους είχαν κάποιο είδος συμβολέου, δηλαδή είχαν κάποια δέσμευση και χρηματική και χρονική. Τα κέρδη τα οποία προέκυπταν μοιράζονταν ίσα σε όλους, όπως επίσης ίσα μοιρασμένες ήταν και οι αρμοδιότητες, έφτιαχναν τα πάντα μόνοι τους, τα κουστούμια, τα σκηνικά τους, τις μάσκες τους. Και αν προέκυπτε κάποιος εξέχων ηθοποιός, ο οποίος δεν ανήκε στο θείασο, πληρωνόταν κανονικά όχι με αυτό που θα λέγαμε ποσοστό, με μερίδιο, αλλά κανονικά με αμοιβή. Και αναμφισβήτητα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο από το να αναφερθούμε στους εξέχοντες εκπροσώπους της δραματουργίας του Ελισαβετιανού Θεάτρου, ξεκινώντας από εκείνους που αποτέλεσαν μεγάλη επιρροή για τα έργα του Σέξπιρ. Ξεκινώντας από τον Τζον Λίλι, ο οποίος εισήγαγε την πρόζα στην κωμωδία, με ένα από τα πιο σπουδαία έργα του, την κωμωδία παρεξηγήσεων Mother Bombay, τον Thomas Lodge με το ποιμενικό ειδήλιο Rosalind, τον Robert Greene, τον George Peele και φυσικά τον Christopher Marlowe, ο οποίος στη ζωή του δήλωσε αγνωστικιστής και άθεος και ήταν εκείνος που απέταξε τα ιντερλούδια και τις ηθολογίες. Είχε μία σύντομη αλλά πολύ σπουδαία ζωή, η οποία διακόπηκε απότομα με τη δολοφονία του έπειτα από διαμάχη μέσα σε ταβέρνα και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιρροές για τον Σέξπιρ. Με γνωστά έργα του τον Ταμερλάνο, την τραγική ιστορία του Δόκτωρα Φάουστους και τον Εβραίο της Μάλτας, που πολλοί λένε πως αποτέλεσε επιρροή για το έργο του Σέξπιρ, ο Έμπορος της Βενετίας. Το έργο του Μάρλοου, καθένας με τη διάθεσή του, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο ίδιος ο Σέξπιρ, όπως επίσης και κάποια έργα του που τον έβαλαν σε μπελάδες με τον νόμο, οδηγώντας τον στη φυλακή,
όπως το νησί των σκύλων και το Ίσια στα Ανατολικά. Και για το τέλος θα αναφέρουμε φυσικά το Σέξπιρ, ο οποίος υπήρξε ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος του Ελισαβετιανού θεάτρου και για τον οποίο θα μιλήσουμε εκτενώς και με αποσπάσματα από τα έργα του σε επόμενες εκπομπές. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, κάνοντας κλικ στο λογότυπο και στο καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο της Seven Arts και των παράλληλων μονολόγων. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στο Instagram Seven Arts και στη σελίδα μας στο Facebook και να μην ξεχνάτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν για μας τα σχόλιά σας, διότι κάνουν την κατάσταση πιο διαδραστική και εμάς ακόμα καλύτερους. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, φιλάκια πολλά και να περνάτε μαγικά!